Φίλες, φίλοι, γεια σας. Καλεσμένος της σημερινής εκπομπής ο συνθέτης Γιάννης Καραμπεσίνης. Να ευχαριστήσουμε, Γιάννη, και τα παιδιά που θα μας συνοδέψουν. Στα πλήκτρα το Χρήστο, το Σταμάτη. Στη κιθάρα το Βασίλη, το Παναγιωτόπουλο. Τον Τάκη, το Τσικούδη, στα πνευστάκι κρουστά που θα παίξει. Και ένα τραγούδι σου, να ευχαριστήσουμε την αφεντούλα τη Ραζέλ που θα το τραγουδήσει. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όπως με όλους. Πώς ξεκίνησες και ασχολήθηκες με τη μουσική? Με μια κουβέντα, μου άρεσε η μουσική και ξεκίνησε γιατί έπαιζε κιθάρα από μικρός. Υπήρχε όμως στην οικογένεια μουσική φλέβα, όπως υπήρχε, μου έχεις πει. Ο παππούς μου ήταν βιολίστας, ήταν. Από τη μάνα μου δηλαδή. Έπαιζε βιολί. Στην Κρήτη. Ο καλύτερος βιολίστας, ο Μαριάνος, ήταν ο πρώτος βιολίστας. Στα πανηγύρια, ξέρεις. Ναι. Τι έτσι είμαστε τότε. Τον πρόλαβε τον παππού σου, έδειξε μερικά όχι, πράγματα. Όχι, όχι, όχι. Απλώς υπήρχε η φλέβα από εκεί πέρα, έτσι. Ναι. Εσύ είσαι γέννημα θρέμα Αθήνα. Στου Ψηρή έχω γεννηθεί. Έτσι. Και τα πρώτα σου μουσικά βήματα τα έκανες με κιθάρα, με ένα τρίο, όπως μου είχες πει, το τρίο Star. Το τρίο Star. Για πες μου για εκείνη την εποχή, ήταν της μόδας, ας πούμε, τα τρίο. Εκείνη η εποχή ήταν η εποχή του ρομαντισμού, της αγάπης, της ομορφιάς και όχι της αρπαχτής. Παίζαμε για τον εαυτό μας, για τους φίλους μας, για τις κοπέλες μας. Κατάλαβες. Μάλιστα. Ώσπου ένα βράδυ, γιατί πήγαινε σε ένα βραδινό. Καλά, θα λέω. Την ημέρα δούλευα. Βραδινό λύκειο. Γυμνάσιο, βιολίκειο. Και ακούς κάτω από το γυμνάσιο. Όχι, πήγαινα στο γυμνάσιο. Όχι. Πήγαινες, ναι. Πήγα και άκουσα το Χιώτη. Κάτω από το Περοκέ είχε ένα μαγαζί και έπαιζε ο Χιώτης. Και όπως περνάγαμε, γιατί πήγαινα στη Ελιοσίων εγώ εκεί στο γυμνάσιο, στο νυχτερινό. Και όπως περνάγαμε από εκεί. Άκουσα και παίζαν όργανα. Ανοίγουμε την πόρτα, κοντά παντελόνια τώρα εγώ. Και τον ακούω και παίζει εσύ σε αιτία που φέρω εκείνη την ώρα με το μπουζούκι. Τρελάθηκα, Χριστό. Λέω, θα μάθω μπουζούκι. Το μπουζούκι ήταν υποδιωγμό τότε, πρόσεξε. Ήσουν ακακοποιός, άμα έπαιζες μπουζούκι. Τέλος πάντων. Έτσι μου άρεσε το μπουζούκι και... Πήγες και πήρες το πρώτο σου τρίχορδο. Κατάφερα, ναι, με κάτι λεφτά που μπόρεσα και βρήκα, γιατί δούλευα σου λέω την ημέρα και αγόρασα κάποιο Παναή, το παλιό μπουζούκι, κάποιο παλιό μπουζούκι. Α, παλιό. Του Ζαμπέτα. Αυτό το παλιό μπουζούκι ήταν του Ζαμπέτα και μου το δώσαν. Τα αγόρασα, εν πάση περιπτώσει, και δεν το πήγα σπίτι. Το πήγα κάπου αλλού. Γιατί πού να πήγαινα μπουζούκι στο σπίτι. Τώρα η οικογένεια, μην ψάχνεις άλλων αρχών. Ταξίαρχος ο θείος, ο άλλος υπαρχηγός της αστυνομίας, ο άλλος θείος, μην ψάχνεις τώρα. Και έτσι το είχα κρύψει και πήγαινα και έπαιζα και πήγαμε στο Θησίο και κάναμε πρόβες και έμαθα μπουζούκι με κάποιο φίλο μου από το μεταξουργείο, τον Νεοφώτη, τον Γιώργο. Πολύ καλό παιδί. Και αρχίσανε και με μάθανε. Εγώ, αλλά το θέμα είναι να το έχεις μέσα σου. Εγώ μόλις άκουγα κάτι, το έπαιζα. Κατάλαβες. Χωρίς οδεία, σπουδές και τέτοια πράγματα. Ούτε οδεία, ούτε ενώτες. Γιατί ποιος ήταν ο Χιώτης με οδείο, ήταν ο Καλδάρας με οδείο, ήξερε καλή μουσική, ο Τσιτσάνης, ο Μιτσάκης, ποιος. Όχι. Ο Σουγιούλο. Μιλάμε τώρα για ακορντεονίστα τρομερό και για συνθέτη. Μετά μπορεί να μάθανε ενώτες ορισμένοι. Πάμε να πούμε ένα τραγούδι σου. Να πούμε ότι στίχους και μουσική τα τραγούδια τα γράφεις εσύ. Και τους στίχους και ναι. Τη μουσική. Ναι, έχω πάρει το στυλ του Μιτσάκη εγώ. Μάλιστα. Πάμε ένα πολύ γνωστό σου τραγούδι. Πήραν τα στήθια μου φωτιά. Ναι. Καγιά. Λοιπόν, και τα ξαναλέμε. Δεν τη σώνει κανείς τη δική μου.
καρδιά. Στάχτη θα γίνω, θα χαθώ, θα χαθώ. Και θα φταίει γι' αυτό η καρδιά που αγαπώ. Αγωνίες πολλές, υποψίες τρελές, μια ζωή τυραννία. Να σταθώ δεν μπορώ, ούτε άκρη να βρω απ' τον πόνο κι απ' την αγωνία. Πήραν τα στήθια μου φωτιά, πυρκαγιά, δεν τη σώνει κανείς τη δική μου καρδιά. Φίλες, φίλοι, καλεσμένους της σημερινής εκπομπής ο Γιάννης ο Καραμπεσίνης, συνθέτης. Και να μας πεις, Γιάννη, από 19 χρονών άρχισε να πηγαίνεις του Μάριου. Ναι. Στο γνωστό καφενείο που συχνάζαν όλοι οι μουσικοί. Και εκεί κάπου γνωρίστηκες, βρέθηκες, για πες μας πώς έγινε με το Χριστάκη και έκανες την πρώτη σου σοβαρή δουλειά που πήγατε στο... Κοίταξε, ναι, ξέρεις πώς έγινε. Πήγα μέσα, παίζανε μπουζούκια. Μέσα κάνανε και πρόβες εκεί. Και λέω, παίζω εγώ μπουζούκι. Και πήρα το μπουζούκι, αλλά εγώ ήμουν αητός. Λόγω κιθάρας. Κάνα τα πρώτα μπουζούκια ήταν ο Σταματίου τότε, ο Σπόρος, ο Τατασόπουλος, ο Τσιμπίδης. Όχι ότι ήταν ο πρώτος, η κορυφή δηλαδή, μη συζητάμε. Και μόλις έπαιξα, με άκουσε ο Χριστάκης. Και θέλα ένα μπουζούκι για το τζίμι του Χοντρού. Του είχε φύγει. Και μου λέει, πιτσιρίκο, έρχεσαι. Πώς σε λένε, του λέω, Γιαννάκη. Μου λέει, έρχεσαι στη δουλειά. Του λέω, με. Και έτσι πήγα και πρωτοανέβηκα στο τζίμι του Χοντρού με το συγκρότημα του Μιτσάκη. Και τραγουδίστρια την Αναμπέλα. Και το Χριστάκη δηλαδή. Μάλιστα. Και τα έμαθα το ρεπερτόριο, σε μια εβδομάδα ήξερα, δεν είχαμε και πολλά τραγούδια τότε. Ήταν λίγα τα τραγούδια που παίζαμε γιατί ήταν όλο παραγγελίες, Χριστό. Μου έλεγες ότι και αργότερα, όταν, αφού έγραψες και τα δικά σου τα τραγούδια, ναι, και τις επιτυχίες σου, παρόλα αυτά, στα μαγαζιά που παίζατε, σπάνια να παίξετε τα δικά σου κομμάτια. Από το πρώτο, δεύτερο κομμάτι άρχιζαν οι παραγγελίες. Αρχίζαμε όχι οργανικά, κοίταξε να δεις, τα μπουζούκια τα σεβόταν ο κόσμος και τα αγαπούσε. Τώρα τα μπουζούκια δεν τα βλέπουν, βλέπουν μια κοπελίτσα που βγαίνει μπροστά να τραγουδήσει, ένα αγοράκι, ξέρω εγώ τι. Και ποιος παίζει πίσω, ο Τσιτσάνης, αν ήταν τώρα, δεν θα τον λογαριάζανε, στο λέω, εκτός αν πήγαινε σε ένα μαγαζί. Συ και έπαιζε, παρουσιάζει ο Τσιτσάνης. Αντιστράφησαν οι όρτι, δηλαδή τον κόσμο τον έχουν καλοχήσει διαφορετικά. Ναι. Γι' αυτό και τώρα δεν τους γράφουμε τραγούδια. Εγώ δεν δίνω τραγούδια, το ξέρεις Χριστό. 200 και τραγούδια έχω. Θα πεις τι κάνεις, τιμωρείς τους τραγουδιστές. Όχι. Κάπου πρέπει ο κόσμος να καταλάβει. Τώρα με τα ρεμπέτικα, έτσι, εδώ και 200 χρόνια από τη Σμύρνη και εδώ υπάρχει υλικό, είχε γράψει ο Μητσάκης τραγούδια, ο Τσιτσάνης, ο Χιώτης, όλοι αυτοί, Καλδάρας. Φέραμε τώρα και πλασάρουμε τώρα αυτό το πράγμα. Ναι.
Και μια και λέμε ότι έχει υλικό 200 τραγούδια, να πάμε ένα κομμάτι σου που έχει παιχτεί σε πολλές εκτελέσεις, το έχουν πει πολλοί τραγουδιστές. Τώρα τελευταία το είπε και η Τσαλικοπούλου. Θα το ακούσουμε με τη φωνή της Ραζέλη. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη. Το είπε πολύ. Πάνω το είπε η Μαρινέλα, το είπε. Τώρα το είπε η Τσαλικοπούλου. Ναι. Ας τα ακούσουμε και με δύο. Ναι, εντάξει. Να μάθουν όλοι και να προχωρήσουμε για καινούριους ακόμα. Γιάννη Καραμπεσίνη, μου έλεγες ότι ξεκίνησες με το Μιτσάκι, έτσι, ήταν η πρώτη σου σοβαρή δουλειά σαν μουσικός και ότι πήρες πολλά πράγματα από αυτόν τον μεγάλο συνθέτη και στιχουργό. Ναι. Πόσο σε επηρέασε ο Μιτσάκης, περισσότερο στο στίχο? Κοίταξε να δεις, εγώ έπαιζα τα τραγούδια στους δίσκους του Μιτσάκη. Εγώ τα έπαιζα. Με έπαιρνε που δουλεύα μαζί, πήγαινα στο σπίτι του και εκεί είδα πώς δουλεύει. Και μου έλεγε και ο ίδιος το πώς γράφεται ένα τραγούδι. Mm-hmm. Πρέπει να είναι ολοζώντανη η ιστορία για να τη γράψεις. Κατάλαβες τι γίνεται? Να είναι ολοζώντανο το πράγμα για να το γράψεις, για να αρέσει τον κόσμο και να το τραγουδήσει. Να μπορεί να το λέει. Κατάλαβες? Το τραγούδι έχει γραφτεί Χρήστο Παπαδόπουλε για να τραγουδιέται. Γι' αυτό λέγεται τραγούδι. Να τραγουδάει ο κόσμος. Σήμερα δεν τραγουδάει ο λαός. Γιατί? Εμείς είμαστε ένας λαός τραγουδιστικός. Εμείς και οι Ιταλοί που τραγουδάμε. Όλοι.
Λέει, πλένει, να πούμε, μέσα στον νεροχύτη και τραγουδάει. Τώρα τι κάνει? Δεν ακούει, ούτε ακούει. Ναι. Εκεί καταντήσαμε. Του μπερδέκια. Ναι. Εδώ πέρα τα μπουζούκια τα αντικαταστήσατε με του μπερδέκια. Εκεί φτάσαμε. Μου έλεγες λοιπόν ότι ο Μητσάκης και ο Χιώτης ήταν οι πρώτοι που το εξευγενήσαν το όργανο, ήταν οι πρώτοι που παίξαν όρθιοι, που παίζαν, που ντυνόντουσαν καλά. Και όλο αυτό το πράγμα όμως, τους διαβάλαν όμως, πολλοίς κόσμος από πίσω. Κοίταξε να δεις. Να δεις τι πρέπει να φοράς, αρβίλες, όπως φοράνε τα κορίτσια σήμερα, ε? Και φούστες τα παιδιά. Τι πρέπει, δεν πρέπει να είσαι κύριος, ντυμένος, με γραβάτα, με κουστούμι, με ωραία παπούτσια, ωραία κουρεμένος, ξυρισμένος, να είσαι ευπρεπής. Να ευπρεπείς και να φροντίζεις το σερκείο σου και να είσαι ένας κύριος όταν βγαίνεις έξω. Να σε βλέπει άλλος να σε χαίρεται. Τι πρέπει να είσαι ελεκτρικής έξω στο. Να τα πούμε σαν είσαι στον κόσμο. Να μιλήσουμε για την εποχή που πολλά μπουζούκια φύγαν από την Ελλάδα και κάναν καριέρα στην Αμερική, αλλά πολλά από αυτά πήγαν και αδικοχαμένα εκεί πέρα, ας πούμε. Χαθήκανε, όχι πήγανε αδικοχαμένα, χαθήκανε. Αντίθετα, εσύ πήγαινε στην Αμερική, αλλά με μέτρο, έτσι. Εγώ πήγαινα, ναι, πήγαινα για 15 μέρες, 20 μέρες πίσω στην Ελλάδα. 15 μέρες πίσω στην Ελλάδα. Ποτέ δεν έκασα παραπάνω. Κάποια ιστορία της Αμερικής μου έλεγες για ένα μαγαζί που βγάζανε τα σιτάρια, τα μπαρ και τις καρέκλες και... Μάλιστα, κύριε. Ναι. Τρελάθηκα. Ακούει ο κόσμος Αμερική και νομίζει ότι είναι... Τρίχες, τι να σου πω τώρα, δηλαδή. Άστε, μην ψάχνει. Τα μαγαζιά είναι ήταν πολύ πιο δεύτερα από ό,τι στην Ελλάδα. Ο Χιώτης είχε τα ηλιοβασιλέματα που ήταν μαγαζάρα και έφυγε από εκεί πέρα, για άλλους λόγους βέβαια. Άστε, ο Χιώτης αν έφυγε από την Ελλάδα έφυγε για άλλη δουλειά. Αλλά, τέλος πάντων. Να μην το τραβήξω γιατί το έχω γράψει σε κανένα βιβλίο και το θέλω να το πω τώρα. Είναι μια ιστορία την οποία... Άστα. Να μιλήσουμε για την εποχή που ήσουν αμόνιμος εκτελεστής στην Κολούμπια. Ναι. Από το 57 μέχρι και τη δεκαετία του 70 ήσουν, έτσι. Μέχρι το 75. Μέχρι το 75. Έχεις παίξει μες την πολύ σκοτούρα μου, το πλοίο θα σαλπάρει, πολλά. Ποια σκοτούρα. Όλα τα περισσότερα τραγούδια του Τσιτσάνη. Του Καλδάρα τα τραγούδια. Του Μητσάκη τα τραγούδια. Με το Χιώτη παίξαμε το... Του Χατζηδάκη τα τραγούδια. Εγώ τα έπαιζα όλα αυτά. Μίλησα... Με το Μακρυδάκη. Με το Σταματίο, καλό Σταματίο έφυγε αυτό στην Αμερική. Με τον Παπαδόπουλο τον Κώστα και τον Καρνέζη. Αυτοί είμαστε. Η ορχήστρα της Κολούμπια. Μάλιστα μου έλεγες ότι όταν έφυγε ο Παπαδόπουλος και ο Καρνέζης στη Ναπάν Φαντάρι, ανάγκασε στο Λαμπρόπουλο να σας κάνει, να το πούμε αυτό, ότι ενώ γράψατε όλους αυτούς τους κολοσσούς τα τραγούδια, παίρνατε 40 δραχμές στο κομμάτι. 40 φράγκα, ναι. 40 φράγκα. 40 φράγκα πάντα. Το κάθε τραγούδι. Και όταν λοιπόν φύγαν αυτοί στο στρατό, τα διπλασίαζε. Μου τα διπλασίαζε. Και όταν ήρθαν από το στρατό να παίξουν και είδαν ότι πήραν 80, μου λέει ο Λάκης ο Καρνέζης. 80 μου δώσανε, λέω έτσι και έτσι έχω εξηγηθεί. Ο Τάξης ο Λαμπρόπουλος ανέβασε το κασέτο. Ναι. Ενώ όταν ήταν να γραφτεί το έργο ο Επιτάφιος με το του Θεοδωράκη. Θεοδωράκη. Για πες μου τι σου είπε ο Χιώτης. Τι μου είπε. Ότι τριπλασιάσαν τα... Ναι. Το κασέτο. Μέσα στο κεφώναξε το Θεοδωράκη, το Πηδικότσι. Δεν ήξερα και ο Πηδικότσι τίποτα. Πήγα στο Περιστέρι, φώναξα τον Πηθηκότσι και ήρθε να πει, του λέω, Χιώτη, σε θέλει να τραγουδήσει κάτι τραγούδια. Ούτε ήξερε ο άνθρωπος τι θα πει. Μόλις άκουσα τα τραγούδια, εγώ μπαμ, ο Θοδωράκης γνώρισε έναν ψηφί, έναν άνθρωπο που τον έφερε ο Λαμπρόπουλος εκεί. Να ξέρω, σαν ένα σουντιάκι μικρό με ένα πιάνο. Εν πάση περιπτώσει έκανε την πρόβα, λέω, τι είναι αυτά. Αλλά μόλις άκουσα τα λόγια, όπα, λέω. Εδώ πέρα έχουμε πολιτικό τραγούδι. Του λέω, Χιώτη, έτσι και έτσι. Μου λέει, κάνε το κορόιδο τρεις φορές, θα πληρωθείς τα... Τα εκτελεστικά. Ναι, εγώ, το χαρτί είναι. Λοιπόν, να πούμε ότι συνεχίζεις, είσαι εν ενεργεία, μάλιστα όποτε σε παίρνουν τηλέφωνο τα βράδια, δεν κοιμάσαι, γράφεις τραγούδια. Και έγραψες, μάλιστα όταν πέθανε η Ρίτα Ισακυλάριου, πήγες εκεί στον Μπαρμπαγιάννη και έγραψες ένα τραγούδι... Ναι, εκεί στη Θέμηδα, ναι, μετά την κηδεία. Γυρίσαμε και πήγα εκεί. Και έκανα και το έγραψα. Πάμε να μας το πεις.
καλοκαιράκι, μια Παρασκευή το δίλη. Που τελείωσε το λάδι απ' της Ρήτας το κανίλι. Έφυγε η Ρήτα ξαφνικά, ταξίδι μακρινό. Πάει να βρει τους φίλους, τους παλιούς στον ουρανό. Παναγιά μου, κομπανία πρώτη. Με τον παπά Ιωάννου, το τσιτσάνι και το χιόνι. Αχ, θα κάνουν Παναγιά μου, κομπανία πρώτη. Και το στράτο που ήτανε και φιλαράκια, και θα κάνουνε ντουέτο με ωραία τραγουδάκια. Και να βαρύ ξεμπεκίκο με πόνο και καημό, θα τραγουδάει τώρα στο παλιό της το κοινό. Παναγιά μου, κομπανία πρώτη. Γιάννη Καραμπεσίνη, μου λέγες ότι πήρες πολλά από το Μιτσάκι, έτσι, γιατί ήταν μεγάλος, έτσι, κι αυτός. Τον οποίο τον έχουν εξαφανίσει, ούτε τον βγάζουν στην πιάτσα να βγουν τραγούδια του Μιτσάκη. Βάζουν από τη Σμύρνη, από το Κορδελιό και τρίχες. Γιατί μπορεί να έχουν και γραμμή τέτοια οι άνθρωποι, ξέρω εγώ τι. Από τώρα έχω τρελαθεί δηλαδή. Πόσο. Ποια είναι η ουσία τώρα, γιατί εσύ γράφεις και στίχο και μουσική. Ναι. Ο Άκης Πάνου μου είχε πει κάποτε, θυμάμαι, ότι το τραγούδι, φίλε μου, είναι να γράψεις το ρεφρέν, το στίχο. Τα υπόλοιπα λέει είναι παιχνίδι. Συμφωνείς με αυτό? Όχι. Είναι εφάμιλα δηλαδή ισοδύναμα και ο στίχος και η μουσική που πρέπει να δώσει τη βαρύτητα. Ανάλογα τώρα το συνθέτη, κατάλαβες τι γίνεται. Ανάλογα το συνθέτη, σε τι ψυχοσύνθεση βρίσκεται, τι στίχο γράφει, τι ιστορία γράφει. Κοίταξε, το κάθε τραγούδι είναι μια ιστορία. Με τρεις στίχους. Απάνω σε αυτή την ιστορία πρέπει να βάλεις και τη μουσική. Κάνεις και δυνατός και αισθηματίας, θα βγει καλό το τραγούδι. Κατάλαβες. Οι ιστορίες αυτές ήταν όλες προσωπικές σου εμπειρίες που έχεις περάσει, ας πούμε. Όχι, μπορεί να, ήταν, μπορεί να είναι και δική σου. Α, και να τη γράψεις, ας πούμε, ενός φίλου σου, ας πούμε, τι περνάει την εμπειρία του, έτσι. Για πες μας τώρα. Γράφω και κοινωνικό τραγούδι, κάτσε. Δεν γράφω μόνο ερωτικό τραγούδι. Γράφω και τραγούδι σατυρικό. Έτσι. Γράφω ένα τραγουδάκι τώρα, κρίτσι κρίτσι το ποντίκι με πολύ μαεστριλίκι. Γράφω και σατυρικό. Mm-hmm. Κατάλαβες. Το τραγούδι, το συγχώρεσέ με, που το έχουμε βάλει και εμείς στο τελευταίο μας δίσκο. Ναι. Μάλλον ο τίτλος είναι Σε καρτερό. Για πες μου την ιστορία, πώς το έγραψες και βγήκε στην Αυστραλία και το δοκίμασες στο κοινό. Ναι, το είχα γράψει το τραγούδι αυτό και το πρωτόδωσα στη Μαράντι. Ήταν η εποχή που την είχα πρωτοπάρει και πήγαμε με ένα θίασο με το. Κάναμε ένα τουρνέ. Mm-hmm. Αμπουλούκι με το Χατζηκρίστο και άλλοι πολλοί. Πήρα τη Μαράντι, την ορχήστρα όλη, το Τουνιάκι, πήγαμε στην Αυστραλία γύρω. Γύφτη δηλαδή. Και εκεί το ανέβασα το τραγούδι, της λέω πες αυτό το τραγουδάκι. Αυτή ήταν αητός, λες ήταν μαγνητόφωνο. Κατευθείαν μάθανε το τραγούδι. Και μόλις το λέει πέφτει το θέατρο κάτω. Και λέω αυτό είναι το τραγούδι. Αλλά δυστυχώς αυτό το τραγούδι, Χρήστο, δεν έγινε σουξέ. Γιατί λες. Άκου να δεις. Γιατί λες. Όπως το «Σε δε σου άξει αγάπη», τώρα το τραγουδάει όλη η Ελλάδα.
Τότε δεν είχε γίνει με την πόλη πάνω. Όχι, είχε σε ένα ορισμένο κόσμο. Ναι. Είχε γίνει σουξέ. Αλλά σε ένα ορισμένο κόσμο. Μια και μιλάμε για τα σουξέ, μου είχες πει ότι κάποιες ιστορίες, όπως είχες γράψει κάποια υπέροχα τραγούδια για σένα. Ναι. Με την... Με την Πολυπάνου, με τη Λίδια. Με τη Γιώτα Λίδια, ναι. Ναι. Και δεν πουλάγαν τόσο. Πουλάγαν. Όσο την ίδια εποχή έγραφες κάποια πράγματα με το Μενιδιάτη. Με το Μενιδιάτη. Η γυναίκα μου ζηλεύει τα μπατούμπα, ας πούμε. Τα μπατούμπα, ε. Το τα μπατούμπα, κύριε. Χάλασε τον κόσμο. Έγινε διεθνές σουξέ. Μπήκε στο top το αμερικάνικο με τους αναμπούμπουλες. Έγινε. Πουλήσανε εκατομμύρια δίσκους στην Τουρκία. Το συγκρότημα σε Λαϊλάρ. Δηλαδή ένα που το έγραψα για πλάκα δηλαδή το τραγούδι. Θέλω να καταλήξω ότι πολλές φορές ο συνθέτης, ενώ πιστεύει σε ένα έργο το ότι είναι πιο ποιοτικό, ότι μπορεί να γίνει η επιτυχία, η επιτυχία έρχεται από αλλού. Όχι, είναι ένα σατυρικό τραγούδι αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τα δικαιώματα που δεν σου δώσε η εταιρεία η Αμερικάνικη. Όπου δεν μπορεί να βράκω, Χριστέ. Αφού παίξουμε το «Συγχώρεσέ με». Ναι. Το «Σε καρτερό» μάλλον. Σε καρτερό. Έτσι. Και τα λέμε πάλι. Γιάννη Καραμπεσίνη, μου έλεγες ότι το τραγούδι αυτό το Τάμπα Τούμπα, η γυναίκα μου ζηλεύει Τάμπα Τούμπα κτλ. Θα πετάξω το καπέλο. Το είχαν πει η Αναμπούμπουλα και είχε γίνει. Είχαν πουλήσει αρκετά στην Αμερική. Αφού μπήκε στο top το αμερικάνικο, δεν έχουν πουλήσει για να βγει. Ο 8ο στο top. Ναι. Έχει υπόψη ότι είπα να πει. Παρ' όλα αυτά η Virgin δεν σου έστειλε τα δικαιώματα.
Αφού δεν φράγκο δεν πήρα. Παρόλο ότι πήγα και γράφτηκα και στη Σουίζα. Εκτός Ελλάδος είναι. Η ΑΕΠΗ παγκόσμια, ναι, ας πούμε, ναι, στο πούμε έτσι. Ε. Τίποτα. Τίποτα. Καλά, εδώ το παίρνουμε και από τα κινηματογραφικά έργα, ρε Χριστόφου. Έχω βάλει τώρα 18. Έχω γράψει μουσικές και τραγουδιά σε 18 κινηματογραφικά έργα. Έτσι. Δεν εισπράττω ένα φράγκο. Πού το έχεις ακούσει, ούτε στην Ταγκανίκα δεν γίνεται. Καλά, αυτό μου έλεγε και ο ηθοποιός, ο Δημήτρης ο Παπαμιχαήλ, ότι ούτε οι ηθοποιοί που παίζουν εισπράττουν δικαιώματα. Μα εγώ είμαι μουσικοσυνθέτης. Εγώ πρέπει να παίρνω 1%. Εγώ είμαι μουσικοσυνθέτης. Δεν είμαι ηθοποιός να παίρνω ένα κάσε. Εγώ δεν πήρα φράγκο όταν έβαλα τη μουσική για τα τραγούδια. Μπράβο, εκεί θέλω να καταλήξω. Όταν γράφατε τις μουσικές, γιατί μου είπες ότι έγραψες για πολλά έργα. Ναι. Έτσι. Όπου έχεις έχεις παίξει και σαν ηθοποιός σε κάποια. Ναι. Και τραγουδάω και παίζω μέσα και δεν τα λοιπά. Τότε είχατε δικαιώματα εκτελεστικά. Τι εκτελεστικά. Εγώ πρέπει να πληρωθώ σαν εκτελεστής, σαν μουσικοσυνθέτης, ρε παιδί μου. Όπως ο συγγραφέας. Με κατάλαβες. Έχουν ποσοστά. Δεν παίρνουμε κασέ όπως παίρνουν οι ηθοποιοί. Μάστε. Οι ηθοποιοί παίρνουν κασέ. Παρ' όλα αυτά. Οι τεχνικοί παίρνουν τα χρήματά τους. Το Υπουργείο Πολιτισμού που δίνει κάποιες τιμητικές συντάξεις σε κάποιους ηθοποιούς. Σε κάποιον που έγραψε 18 ελληνικές ταινίες και τόσα λαϊκά τραγούδια και τόσα σουξέ. Δεν έχω ζητήσει τίποτα, δεν θέλω τίποτα. Εγώ δεν είμαι για σύνταξη. Όχι, δεν θέλω χρήματα. Εξήγησε το αυτό. Δεν θέλω σύνταξη. Εγώ δεν είμαι γέρος. Είμαι μεγάλος. Μπορεί να είμαι μεγάλος στην ηλικία, αλλά δεν είμαι γέρος. Άλλωστε, εάν πάρεις μια σύνταξη, δεν θα μπορείς να παίζεις στα μαγαζιά, έτσι δεν είναι. Και είσαι ενεργός. Και στα μαγαζιά και συναυλίες και παντού και οπουδήποτε και ό,τι θέλω. Και δουλεύεις στα μαγαζιά. Να πούμε ότι εμφανιζόσουν φέτος στο Φαλιρικό. Ναι, πήγα και έκανα μια επιμέλεια σε ένα μαγαζί. Δυστυχώς το σφραγίσανε γιατί χρώστα γι' αυτό. Ναι, μια άλλη ιστορία. Άστε, ξεχάσετε. Για πες μου για τη νύχτα λοιπόν στις μέρες μας. Μου είχες πει ότι είχες πάει σε κάποια μαγαζιά προχθές. Τα τραγούδια αυτά είναι. Τα τραγούδια αυτά είναι οι εκτελεστέ που. Πώς μου τα είπες στα μαγαζιά, για πες μου. Στα τσίρκα που μου είπες. Ορισμένα είναι στα τσίρκα, ναι. Ορισμένα είναι στα τσίρκα. Δηλαδή παρακινούν τα παιδιά μόνο να σηκωθούν να χορέψουν πάνω στα τραπέζια και ξέρω εγώ. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν τα παρακινούν να τραγουδήσουν. Να μάθουν να τραγουδάνε πάλι, όπως ξέρω εγώ. Όπως ο Πάγκαλος πήγε σε μια παρέα και πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε. Γιατί δηλαδή. Να μην τραγουδάνε και τα παιδιά, να μάθουν να τραγουδάνε, να κάνουν παρέες. Να παίζουν κιθάρες, να κάνουν. Να γίνουν πάλι. Τι να πω τώρα. Μάλιστα. Να μιλήσουμε τώρα για τα τραγούδια που ξαναγίνονται επανεκτελέσεις και μπορεί το σουξέ να μην γίνει με την πρώτη, να γίνει με την άλλη. Σε διαφορά 10 χρονών, 38 χρονών, όπως μου είπες, που είναι το κρίμα του σκόπου μου και τις θυσίες μου που έγραψες, έτσι. 36 χρονών. Εγώ ένα τραγούδι σου, ας πούμε, που θα το παίξουμε τώρα, το έχω μάθει από το Τρίο Μπελκάντο. Ένα καταπληκτικό φωνητικό συγκρότημα, έτσι. Ναι. Αλλά το ίδιο τραγούδι μου είχες πει ότι το έχεις δώσει σε πρώτη εκτέλεση στο. Στο Καβαλά. Στον Παναγιώτο Καβαλά. Για μίλησέ μου για αυτούς τους ανθρώπους που έχει συνεργαστεί. Τι να σου πω. Σαν τραγουδιστές, δηλαδή, τι διαφορά βαρύτητος είχαν αυτοί οι τραγουδιστές με τους σημερινούς. Τι δουλειά έχει. Αχ, με τρελάνεις τώρα. Τι δουλειά έχει ο Καβαλάς τώρα με ορισμένους τραγουδιστές που έχει. Σημερινούς. Καμία σχέση, έτσι. Ναι. Πρώτα απ' όλα ήταν απλός άνθρωπος. Γελαστός, φίλος με όλους. Καλός τραγουδιστής, ήξερε ποιος είναι. Όταν κάποιο τραγούδι δεν του πήγαινε στο λαιμό, δεν το έλεγε. Έπρεπε να του αρέσει το τραγούδι για να το λέει. Έπρεπε να τα δοκιμάσει τα κομμάτια στο πάλκο. Βέβαια, τα δοκιμάζαμε στο πάλκο. Και αν περνάγανε στον κόσμο, ναι, τα κάναμε δύσκολα. Και οι αγαπημένοι σου τραγουδιστές που έδωσε τραγούδια ήταν ο Στράτος ο Διονυσίου, έτσι. Ναι. Ο Αγγελόπουλος. Ε? Ο Αγγελόπουλος. Ο Αγγελόπουλος. Ο Γαβαλάς. Καβαλάζω, στον Καζατζίδη όμως, αν και πολύ φίλος. Ο Γιάννης ο Δουνιάς. Δεν έδωσες. Ας το, ξεχάσε το. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε να παίξουμε ένα τραγούδι τώρα. Το όλα πήγαν χαμένα, που εγώ το άκουσα από το Τρίο Μπελκάντο, αλλά πρώτη εκτέλεση το έχει πει ο Πάνος ο Καβαλάς. Ο Καβαλάς, ναι. Πάμε. Αυτό μεγάλος ξέρει. Πάμε! Σαν χατήρι
όσα έκανα για σένα, όλα πήγανε χαμένα, μα δεν πρόκειται να βρεις καλύτερο παιδί. Όσα έκανα για σένα, όλα πήγανε χαμένα, μα δεν πρόκειται να βρεις καλύτερο από μένα. Λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή με καλεσμένο τον Γιάννη τον Καραμπεσίνη και θα την κλείσουμε την εκπομπή με ένα σόλο σου, με ένα ορχιστρικό σου θέμα. Ναι. Ένα από τα σόλα. Ένα από τα σόλα σου, ναι. Που υπάρχει αυτή η δουλειά και πρόκειται να βγει, έτσι. Ναι, θα βγάλω 12 σόλα. Άλλωστε στις μέρες μας που υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την νεολαία για να μάθει μπουζούκι, παρατηρείται ότι πολλοίς... ότι έχουν αρχίσει οι δισκογραφικές εταιρείες να ζητάνε ορχιστρικά και σόλα. Όχι, Χρήστο, εγώ δεν το κάνω για να πουλήσω να πάρω λεφτά. Εγώ το που κάνω αυτά τα σόλα τώρα είναι διάφορα σόλα, κατάλαβες τι γίνεται. Το μεράκι σου. Για το μεράκι σου. Για να μείνουν πίσω. Γιατί μην ξεχνάς και εγώ και εσύ και όλοι θα φύγουμε. Το θέμα είναι τι θα αφήσεις πίσω σου. Μάλιστα. Τι θα αφήσεις πίσω. Να μείνει κληρονομιά στην πατρίδα σου, στον πολιτιστικό τομέα του τραγουδιού. Και πριν κλείσουμε την εκπομπή, θέλω να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα της εποχής εκείνης, όταν ξεκινάγατε στα πάλκα στα μαγαζιά, που βγαίνατε και παίζατε ορχιστρικά πράγματα. 3-4 ορχιστρικά, αλλά διαμαντένια όμως, διαμαντένια, προβαρισμένα και όμορφα. Ρίμωσε κόντα τα μπουζούκια. Ρίμωσε κόντα. Εποχή που ήσουν στο ίδιο πάλκο με τον Τσιτσάνη, ο Τσιτσάνης έκανε και αυτός ορχιστρικά. Έκανε κάτι ταξίμια, έκανε κάτι. Είχε γράψει κανένα 2-3 σολάκια. Σολάκια είχε γράψει. Και ο Μητσάκης είχε γράψει και ο Χιώτης. Καλά, ο Χιώτης ήταν άστανε. Και λίγο πριν κλείσω, μια και μίλησε για το Χιώτη, που είναι και εμένα ο αγαπημένος μου, θέλω να πεις αυτό που είπες, ότι όλοι οι τραγουδιστές χρωστάν σε ποιον τραγουδιστή. Πολλά. Όλοι οι τραγουδιστές. Ναι. Στον Καζατζίδη. Στον Καζατζίδη, σε ποιον άλλον. Και οι μπουζουξίδες. Στο Χιώτη. Στο Χιώτη. Τέρμα. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή με το ορχιστρικό σου και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή μου. Γεια σου, Γιάννη. Και εγώ σε ευχαριστώ.
τα στήθια μου φωτιά, πυρκαγιά. Δεν τη σώνει κανείς τη δική μου καρδιά. Στάχτη θα γίνω, θα χαθώ. Αγωνίες πολλές, υποψίες τρελές, μια ζωή τυραννία. Να σταθώ δεν μπορώ, ούτε άκρη να βρω από τον πόνο και απ' την αγωνία. Πήραν τα στήθια μου φωτιά, πυρκαγιά. Δεν τη σώνει κανείς τη δική μου καρδιά. Στήθια μου φωτιά, πυρκαγιά. Δεν τη σώνει κανείς τη δική μου καρδιά.